Ασφαλώς για να επιτευχθεί το σιωνιστικό όνειρο των Εβραίων αποκριφιστών έπρεπε να συντελεστούν συγκλονιστικά γεγονότα και το βασικότερο όλων ήταν ότι για να φέρουν το δικό τους καμπαλιστικό μεσία, έπρεπε να φύγει από τη μέση, έπρεπε να φύγει από το θρόνο του ο αληθινός, ο χριστιανικός Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Άλλωστε, δύο βασιλιάδες στον ίδιο θρόνο δεν χωράνε. Ιδίω στον χώρο της Ευρώπης. Δεν ήταν δυνατόν να λατρεύονται και να προσκυνούνται δύο μεσίε ταυτόχρονα. Γι' αυτό οι σιωνιστές έπρεπε να ξεριζώσουν την πίστη του Μεσσία Ιησού για να βάλουν στη θέση του τον δικό τους, τον ψεύτικο Μεσσία. Επομένως, έτσι εξηγείται γιατί ο σιωνισμός μάχεται με λησαλέο τρόπο εναντίον του Χριστού και της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί ποτέ δεν θα πετύχει τον τελικό του σκοπό όσο υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας όσο θα υπάρχει το βασίλειο του Ιησού που είναι η Εκκλησία όσο θα υπάρχει η Ελλάδα μια χώρα άρρηκτα συνδεδεμένη με τον Χριστιανισμό. Η ευκαιρία που αναζητούσαν οι Εβραίοι σιωνιστές για να ξεκινήσουν τον αγώνα για τον αποχριστιανισμό της Ευρώπης δόθηκε το 1740 όταν ο βασιλιάς της Προσίας της σημερινής Βόρειας Γερμανίας έγινε ο Φρεδερίκος ο Δεύτερος. Το μίσος που ένιωθε αυτός ο κίνεδος και σατανιστής βασιλιάς εναντίον του χριστιανισμού τον οδήγησε να συνεργαστεί με επίλεκτους Εβραίους καμπαλιστές και από κοινού να δουλέψουν για την καταστροφή της Εκκλησίας. Από τότε δημιουργείται ένα ολόκληρο επιτελείο Ευρωπαίων και Εβραίων σατανιστών με έδρα την Προσία, μέσα από το οποίο προήλθαν αναρρύθμιτες συμφορές. Η επέκταση και εξάπλωση της μασονίας, ο γαλλικός διαφωτισμός, το άκρος αποκρυφιστικό τάγμα των Ιλουμινάτων και η ασιατική αδελφότητα. Έργο του Φρεδερίκου ήταν να ενσωματώσει και τους Ροδόσταυρους της Γερμανίας μέσα στην Μασονία που ταυτίστηκε με τον Καμπαλισμό και τον Ερμητισμό. Η τελική πράξη του Φρεδερίκου που έδωσε απεριόριστη όθηση στον Σιωνισμό ήταν ότι συνεργάστηκε και με έναν νεαρό Εβραίο της Φραγκφούρτης, τον οποίο και μετέτρεψε σε οικονομικό γίγαντα, καθώς τον έκανε κάτι σαν Υπουργό Οικονομικών, στο κρατήδιο της Έσης. Το όνομα αυτού του ασκενάζι Εβραίου ήταν Μάγερ Άμθελ Ρότσιλτ. Με την στήριξη της γερμανικής Αποκρυφιστικής ηγεσία, ο Ρότσιλτ σύντομα έγινε ο ισχυρότερος τραπεζίτης στην Ευρώπη. Το 1815 η οικογένεια Ρότσιλτ έγινε κυρίαρχη και στο όλο αποκρυφιστικό κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή την Αγγλία, που έκτοτε υπηρετεί πιστά τις εντολές των σιωνιστών. Ο 19ος αιώνας ήταν και η εποχή που ο αποκρυφισμός θριαμβεύει σχεδόν σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη. Ο εβραϊκός καμπαλισμός κυριαρχεί σε κάθε τομέα. Στην οικονομία κυριαρχεί το τραπεζικό σύστημα που ελέγχεται από την οικογένεια Ρότσιλτ. Στην επιστήμη, εκτός από τους μασόνους ιστορικούς που συκοφαντούν τον χριστιανισμό και το Βυζάντιο, εμφανίζεται η δαρβινική θεωρία της εξέλιξης που ήταν γέννημα θρέμα της καμπαλιστικής αγγλικής μασονίας. Τέλος, στο χώρο της πολιτικής δημιουργείται από τους πράκτορες του σιωνισμού το γνωστό δίπολο αριστεράς και δεξιάς. Ο χώρος της αριστεράς εχμαλωτίζεται από τον Εβραίο καμπαλιστή Μάρξ, ο οποίος μεταφέρει στο χώρο της πολιτικής θεωρίας τις βασικές ιδέες του καμπαλισμού. Αντίστοιχα, για το χώρο της δεξιάς αναθέτουν στους ορδοσταυρούς της Αγγλίας και της Γερμανίας να δημιουργήσουν εθνικιστικές ομάδες που καπηλεύονται τις έννοιες της πατρίδας και της παράδοσης. Από ερμητικούς ροδόσταυρους δημιουργείται το ερμητικό τάγμα της χρυσή Αυγής στην Αγγλία το 1888 και η εταιρεία της Thule στην Γερμανία. Είναι πραγματικά θλιβερό και τραγικό ταυτόχρονα ότι οι δύο κορυφαίες και κυρίαρχες πολιτικές ιδεολογίες μέχρι σήμερα στην Ευρώπη είναι προέκταση του αποκρυφισμού. Η αριστερά του καμπαλισμού και η δεξιά του ερμητισμού. Και το πιο θλιβερό είναι ότι οι άνθρωποι μέχρι σήμερα στηρίζουν τις ελπίδες τους σε αυτά τα δύο σατανικά κατασκευάσματα. Από την πορεία του αποκρυφισμού κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αξίζει να αναφέρουμε άλλα δύο πρόσωπα. Τον αρχιμασόνο της Αμερικής Αλμπερτ Πάικ και την Ουκρανή Έλενα Μπλαβάτσκι. Ο Πάικ στα διάφορα συγγράμματά του αποκάλυψε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ότι το βασικό στοιχείο του τεκτονισμού είναι ο καμπαλισμός. Επιπλέον φανέρωσε ότι ο θεός των μασονικών στοών είναι ο αιωσφόρος και ότι οι μασόνοι έχουν ιερό καθήκον να διαδώσουν την λατρεία του αιωσφόρου, πολεμώντας ταυτόχρονα την θρησκεία του Αδωνάη, δηλαδή του Χριστού. Επίσης ο Πάικ το 1871 αναφέρει ότι σχέδιο των μασόνων είναι να ενώσουν ξανά τον Πάπα με τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ώστε να καταστρέψουν και τους δύο. Η Μπλαβάτσκι με τη σειρά τη ήταν κρυφή καμπαλίστρια που ίδρυσε το 1875 την αποκρυφιστική ομάδα που ονομάστηκε Θεοσοφική Κοινωνία. Μέσα από την θεοσοφία της Μπλαβάτσκι προέκυψαν διάφορα άλλα τερατώδη κατασκευάσματα όπως το κίνημα της νέας εποχής και η Άριοσοφία. Ενώ είναι γνωστό ότι μέσω των θεοσοφιστών προωθήθηκε στον δυτικό κόσμο η θεωρία πως στο Θιβέτ βρίσκεται η σοφία του σύμπαντος και ότι στον Ινδουισμό και τον Βουδισμό υπάρχει γνήσια αποκάλυψη του Θεού. Ελάχιστοι όμως γνωρίζουν την σχέση της Μπλαβάτσκη με τον καμπαλισμό και τον ερμητισμό. Θεωρίες και πρακτικές όπως η μετενσάρκωση και ο διαλογισμός που προώθησε η Μπλαβάτσκη δεν προήλθαν από φωτισμένους ανθρώπους του Θιβέτ αλλά από Εβραίους καμπαλιστές καθώς τόσο η μετανσάρκωση όσο και ο διαλογισμός είναι θεμελιώδη στοιχεία της Καμπαλάχ. Από τις σατανικές θεωρίες της θεοσοφίας επηρεάστηκε στη συνέχεια ο αυστριακός αποκρυφιστής Γκοίντο Βον Λίστ, ο οποίος ίδρυσε το 1902 την Αριοσοφία με την γνωστή θεωρία περί της Άριας Φυλής που έγινε θεμελιώδες δόγμα της ναζιστικής Γερμανίας και του Οι αποκρυφιστικές θεωρίες του Λίστ, ο οποίος ήταν επίσης και καμπαλιστής, διδάσκονται μέχρι σήμερα στις ομάδες των 12 θεϊστών και των χρυσαυγητών στην Ελλάδα, όπου δυστυχώς έχουν παρασυρθεί αρκετά νέα παιδιά. Τέλος, ας δούμε και πώς συνδέεται ο αποκρυφισμός με την ομοφιλοφιλία. Όλοι βλέπουμε ότι τις τελευταίες δέκα ετίες αυτή η επέσχυντη αμαρτία άρχισε να προβάλλεται στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο και γενικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξαφνικά τα τελευταία χρόνια αρχίσαν οι παρελάσεις του έσχους κάθε Ιούνιο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ ταυτόχρονα αρχίσαν από τις κυβερνήσεις να θεσπίζονται νόμοι υπέρ της ομοφιλοφιλίας. Το πιο εξοργιστικό απ' όλα είναι το γεγονός ότι αυτή η αμαρτία εισβάλλει και στα σχολεία της χώρας μας με την συμπαράσταση του Υπουργείου Παιδείας. Και οι περισσότεροι νομίζουν ότι αυτό το έργο είναι αποτέλεσμα είτε των προοδευτικών αριστερών κυβερνήσεων είτε μια γενικότερη στάση της κοινωνίας που ξαφνικά σταμάτησε να καταδικάζει αυτήν την αμαρτία και έγινε ανεκτική και πιο φιλελεύθερη. Ταυτόχρονα με όλα αυτά άλλαξε και η μόδα, η ενδυμασία. Στην γυναίκα επιβλήθηκε το ανδρικό ντύσιμο, το παντελόνι, ενώ ο άνδρας τίνει να μιμηθεί την γυναίκα, φορώντας σκουλαρίκια και αφήνοντας μακριά μαλλιά. Τώρα τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Το δόγμα των καμπαλιστών και των ερμητικών σχετικά με τον ανδρόγυνο. Τα καμπαλιστικά κείμενα λένε κατά λέξη ότι ο Κέτερ, ο ύψιστος Θεός, είναι ανδρόγυνος. Είναι ενωμένος με μια γυναικεία θεότητα και αντίστοιχα έτσι έπλασε τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ Καδμόν, ο οποίος ήταν άνδρας και γυναίκα μαζί. Η πτώση από τον Παράδεισο ερμηνεύουν οι καμπαλιστές προκάλεσε τη διάσπαση του Αδάμ σε άνδρα και γυναίκα. Συνεπώς, για τους καμπαλιστές, η ύπαρξη δύο φύλων είναι μια αφύσικη κατάσταση. Μια ανομαλία που προέκυψε από μια καταστροφή. Και είναι θρησκευτικό δόγμα για τους καμπαλιστές ότι πρέπει ο άνδρας να ξαναγίνει γυναίκα και η γυναίκα άνδρας. Να καταργηθούν τα δύο φύλλα και να επανέρθουμε στο αρχικό μεγαλείο. Αυτή είναι η αιτία που οι σιωνιστές στην Ευρώπη χρηματοδοτούν την ομοφιλοφιλία και πιέζουν τις κυβερνήσεις να ψηφίζουν νόμους υπέρ της ανομαλίας. Αυτός είναι ο αποκριφισμός. Αυτή είναι η πλάνη του διαβόλου. Αυτός είναι ο ξεπεσμός των Ευρωπαίων που αποστατήσαν από την αλήθεια του Χριστού και προτιμήσαν τα ψεύδι του εωσφόρου. Και με την πορεία που έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, λίγο απέχουμε από τον τελικό θρίαμβο των αποκρυφιστών, που ισοπεδώνουν πλήρως τη δημιουργία του Θεού, ακόμη και την φυσική διάκριση των δύο φύλων. Το ζητούμενο είναι πλέον τι κάνουμε εμείς. Οι στρατιώτες του διαβόλου εργάστηκαν και εργάζονται μέχρι σήμερα ακατάπαυστα για να μετατραπεί όλη η γη σε βασίλειο του σατανά. Εμείς, οι στρατιώτες του Χριστού, η επίγεια εκκλησία, τι κάνουμε? Θα συνεχίσουμε να σιωπούμε, να αδρανούμε ή να προβάλλουμε μια χλιαρή αντίσταση στις δυνάμεις του σκότους. Θα αγωνιστούμε όπως ο Μωυσής ή ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και εφόσον αγωνιστούμε όπως θέλει ο Χριστός θα νικήσουμε. Δεν θα σβήσει ούτε η Ελλάδα ούτε η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο αδικών αδικήσα το έτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το έτη και ο δικαίος δικαιοσύνην ποιήσα το έτη και ο Άγιος αγιαστεί το έτη σας παρουσιάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του ιστορικού αρχαιολόγου Διοδόρου Ράμου με τίτλο «Από την συναγωγή στην Μασονία, ελληνική φιλοσοφία και εβραϊκός ογνωστικισμός».